Χαίρετε αγαπητοί μας φίλοι, χαίρετε εν Χριστώ αδερφοί και όλοι εσείς που παρακολουθείτε τις εκπομπές μας και ιδίως εσείς που φροντίζετε για τις εκπομπές μας, ο Καριώτατος, οι φίλοι και συγγενείς του σταθμού, οι δικοί μας συνεργάτες, όλοι αυτοί οι οποίοι προσθέτουν σε αυτή την εκπομπή και με την φροντίδα τους γίνεται και βγαίνει στον αέρα αυτή η εκπομπή, γιατί όπως έχουμε πει και άλλες φορές, είναι λίγα τα σημεία που μπορούμε να ακούσουμε το Λόγο του Θεού σήμερα. Την Εκκλησία να μην ξεχνάμε της Κυριακής και τις άλλες γιορτές, τα κηρύγματα των ιερέων και αρχιερέων μας και την ακουράση των σταθμών που έχουν πνευματική τροφή και μιλάνε στην ψυχή του ανθρώπου και όχι στην κοιλιά του ανθρώπου, όπως συνήθως γίνεται από τα άλλα ραδιόφωνα. Σήμερα, αγαπητοί φίλοι, θα μιλήσουμε για κάποιο πλούσιο και κάποιο φτωχό. Δύο διαφορετικούς ανθρώπους. Έναν ο οποίος χαίρεται τα πλούτια πάνω στη γη και έναν άλλον. Για τον φιλόπλουτο, αυτόν που αγαπάει τον πλούτο, δεν υπάρχει τίποτα άλλο παρά το χρήμα, οι ανέσεις και οτιδήποτε άλλο. Αλλά για εκείνο που αγαπάει την ψυχή του και τον πλούτο της ψυχής του, είναι η Εκκλησία. Είναι ο Λόγος του Θεού. Είναι η ελεημοσύνη, η πνευματική και σωματική, αλλά συγχρόνως είναι και η Αγία Κοινωνία. Η επαφή δηλαδή με το σώμα και το αίμα του Κυρίου. Αυτά ποτέ να μην τα βγάλουμε από το μυαλό μας, αγαπητοί φίλοι, αν θέλουμε πάντοτε να είμαστε μέσα στα πράγματα. Όταν ο Κύριος στις περιοδίες του και στη διδασκαλία του μίλησε για τον πλούτο, οι Φαρισαίοι τον κορόιδεψαν, διότι οι Φαρισαίοι νόμιζαν ότι ο πλούτος είναι μια επιβεβαίωση της αγιότητός τους. Ο Χριστός όμως τους είπε ότι εσείς δικαιώνετε τους εαυτούς σας μπροστά στους ανθρώπους, αλλά ο Θεός ξέρει τις καρδιές σας. Και αυτό που σας φαίνεται εσάς σπουδαίο και υψηλό, για το Θεό είναι συχαμένο. Μέσα στα μάτια του Θεού, ο πλούτος είναι ένα συχαμένο πράγμα. Και αυτό ήταν ένα τσιχτερό μαστίγωμα για όλους τους πλουσίους, όχι μόνο τους τότε, αλλά και τους τώρα και τους μέλλοντες. Και αλλού έχει πει ότι ο ουρανός άνοιξε και βάζει σφραγίδα σε αυτά τα λόγια ο Χριστός. Όταν λέει ο ουρανός και η γη θα παρέλθουν και θα περάσουν, τα όσα όμως εγώ σας είπα δεν θα περάσουν, αλλά θα μείνουν για πάντα, δεν θα χαθούν. Τα λόγια του Χριστού είναι αληθινά και αναντήρητα. Ας δώσουμε λοιπόν σοβαρή βάση, σοβαρότητα μεγάλη στα λόγια του Χριστού. Διότι θα μας ακολουθήσουν και στη μεταθάνατο ζωή. Θα τα θυμόμαστε και τότε, θα τα ξέρουμε και τότε, θα ισχύουν και τότε, θα δουλεύουν και τότε. Για όλες, προς όλες τις κατευθύνσεις, προς όλα τα όντα. Διότι όπως είπαμε δεν είναι μόνο οι άνθρωποι, είναι και οι άγγελοι, είναι και οι αρχάγγελοι, είναι και τα χερουβίμ, τα σεραφίμ, οι θρόνοι, οι κυριότητες, οι αρχές, οι εξουσίες, όπως λέει ο Παύλος. Πολλές κατηγορίες όντων έχουμε. Δεν είναι μόνο άνθρωπος λοιπόν και αυτοί οι ψευτοεξωγήινοι που ψάχνουν, αλλά είναι και αυτό. Την κακία λοιπόν του πλούτου μας την επιβεβαιώνουν πολλά και η λαϊκή σοφία και φιλόσοφοι της αρχαίας Ελλάδος, οι οποίοι άρθησαν σε ένα επίπεδο ψυχής και γνώσεως υψηλό προ Χριστού. Είναι ο μοναδικός λαός ο οποίος έχει φτάσει σε αυτό το επίπεδο το ψυχικό, γι' αυτό τον πλησιάζει ο Χριστός και με τη γλώσσα την ελληνική διδάσκει όλη την ανθρωπότητα. Κάποτε λέει ένας πλούσιος,
Επειδή του είσαι τη ζωή ένα φτωχό αγρότη, του είπε: Ανθρωπέ μου, τι θέλω να σου δώσω. Και όταν τα παλιά χρόνια τα λέγαμε πλουσίου, εννοούσαμε ανθρώπου οι οποίοι είχαν χιλιάδε στρέμματα στη διάθεσή του. Και εκείνο του λέει: Ό,τι πει εσύ, λέει αφέντη, λέει, ό,τι μου δώσει εσύ, καλό είναι. Τότε εκείνο του είπε το εξή. Θα αρχίσει να τρέχει, του λέει, από το πρωί. Μέχρι τη δύση του ηλίου. Τότε θα σταματήσει. Και όση απόσταση διανύσει, θα την πάρει δική σου. Άρχισε ο δόλιος άνθρωπος αυτό την άλλη μέρα να τρέχει από το πρωί. Έτρεχε. Του είχε βγει η γλώσσα, έφτασε το μεσημέρι, έφτασε το απόγευμα. Πήγε να πεθάνει από την κούρασή του και τελικά, πριν από το ηλιοβασίλεμα, πέφτει κάτω και πεθαίνει. Πριν πεθάνει όμως, κάνει έτσι τα χέρια του, πιάνει τη γη και λέει: Και αυτή η γη δικιά μου είναι. Δικιά σου είναι, αλλά τώρα πού βρίσκεσαι εσύ. Ας έχουμε λοιπόν 100% τη συνείδησή μας στραμμένα προς την πραγματικότητα, στο θάνατο, στη ζωή, στη μεταθάνατο ζωή, στην ύπαρξη, στην αδυναμία του μυαλού, στη δύναμη του μυαλού, στη μάθηση, στην αμάθεια. Ας έχουμε το μυαλό μας πάντοτε σε αυτά τα γεγονότα τα υψηλά, στη σωτηρία της ψυχής και δεν θα χάσουμε ποτέ. Ας έχουμε πάντοτε στο μυαλό μας τον Χριστό και τα λόγια του. Και δεν θα χάσουμε ποτέ, αλλά θα κερδίσουμε πάρα πολλά πράγματα. Από τη φοβερή λοιπόν αυτή η προσπάθεια ο άνθρωπος αυτός, προσπαθώντας να κερδίσει, τα χάσε όλα. Διότι πλέον, αφού το σώμα του έπεσε πάνω στη γη και η γη μαζί με αυτόν δεν έχει καμία αξία. Και αφού ξέρουμε ότι και εμείς θα πέσουμε κάποτε πάνω στη γη, θα οριζοντιωθούμε και θα μας πηγαίνουν άλλοι, λοιπόν, ας μην δίνουμε τόση μεγάλη σημασία στα υλικά αγαθά και στις θεϊκόπεδα και στα δέντρα και στα χώματα και στις βουνοπλαγιές, στα κλίματα και στα αμπέλια. Διότι έχουν σκοτωθεί πολλοί άνθρωποι από μια διαφορά ενός μέτρου και δύο μέτρων στο χωράφι τους. Αλλά και από την άλλη μεριά μας νουθετεί για την καλή χρήση του πλούτου που πρέπει να κάνουμε, διότι αν τυχόν κάποιος άνθρωπος είναι πλούσιος, δεν ήρθε, δεν είναι και το τέλος του κόσμου, αλλά θα πρέπει να ξέρει ότι τα λεφτά του θα πρέπει να τα χρησιμοποιεί και για τους άλλους. Γι' αυτό ο Χριστός τους είπε μια παραβολή, την παραβολή του πλουσίου και του Λαζάρου. Αυτή η παραβολή έχει ως εξής. Ένας άνθρωπος ήταν πλούσιος και φορούσε πάντοτε πορφυρές ενδυμασίες από βίσο και πορφύρα. Και καθημερινά ευχαριστούσε τον εαυτό του, λέει, για αυτά τα οποία, με αυτά τα οποία είχε. Η πορφύρα είναι ένα ύφασμα πανάκριβο, το οποίο προοριζόταν για βασιλείς εκείνης της εποχής και τους μεγιστάνες, τους πλουσίους. Πολύ λίγοι φόραγαν αυτό το πράγμα. Την πορφύρα ήταν πανάκριβο, γινόταν από κοράλια. Τα κατασκεύασαν και στην Ελλάδα με μεγάλη επιτυχία, στη Μακεδονία και στην Τύρο, ειδικά η πορφύρα της Τύρου ήταν εκεί, αλλά και ο βίσος και η πορφύρα. Ο βίσος είναι ένα ψηλό υφασματάκι, άσπρο, πάρα πολύ λεπτό, σαν αράχνο ύφαντο, το οποίο έμπαινε από μέσα και από πάνω ήταν η πορφύρα. Αυτά λοιπόν τα ρούχα ήταν πανάκριβα. Γι' αυτό και η ζωή των πλουσίων και ειδικά εκείνου του πλουσίου ήταν μια καθημερινή απόλαυση και γιορτή των αισθήσεων. Ας προσέξουμε αγαπητοί φίλοι στην παραβολή αυτή, δεν ονομάζεται ο πλούσιος με ένα όνομα, είναι ανώνυμος, ενώ ονομάζεται ο φτωχός, λέγεται Λάζαρος. Και ένας ψαλμός του Δαβίδ μας λέει ότι ο Θεός δεν θέλει να ονομάζει τους πλουσίους. Αυτός ο Λάζαρος όμως δεν ήταν μόνο φτωχός, ήταν και πεταγμένος, ήταν και άστεγος, ήταν και πεινασμένος, ήταν και ελκωμένος, δηλαδή πληγιασμένος. Ο πλούσιος ποτέ δεν φρόντισε λόγω της σκληρότητός του, διότι είχε πορωθεί πλέον η καρδιά του και η ψυχή του και δεν έβλεπε την δυστυχία των άλλων ανθρώπων, παρά κοίταγε μόνο πώς θα γίνει αυτός ευτυχής από αυτόν τον κόσμο τον παρερχόμενο, τον υλικό κόσμο, και
Ούτε και στους υπηρέτες του δεν είχε δώσει μια εντολή, όπως φαίνεται, να του δίνουν ένα κομμάτι ψωμί. Αλλά τι έκανε ο Λάζαρος, λέει, έτρωγε από τα ψίχουλα που πέθανε. Περιμέναν να τεινάξουν τα τραπέζια για να ξανασερβίρουν τους πλουσίους. Και αυτά τα λίγα ψίχουλα που τίναζαν οι υπηρέτες, τα μάζευε ο Λάζαρος κάτω από την πιλωτή του πλουσίου, τον πυλώνα, λέει, και τα έτρωγε. Αυτά ήταν τα γεύματα του Λαζάρου καθημερινά. Και σκύλοι ερχόντουσαν και γλύφαν τις πληγές του. Μια ιδιαστική κατάσταση, κατά την οποία στη συμφορά του προστίθεται και αυτό. Αλλά κάποτε πέθανε ο Λάζαρος και τον μετέφεραν, λέει, με τιμές στη Βασιλεία του Θεού, στην αγκαλιά του Αβραάμ, του πιο αγαπητού Πατριάρχη που είναι ο Αβραάμ. Και αυτό εκφράζει την τρυφερή αγάπη του Αβραάμ προς τον πανφτωχό αυτόν άνθρωπο. Γι' αυτό οι ελεήμονες θα συναντηθούν με τους μεγάλους ευεργέτες. Εκεί αναπαύονται οι ευεργετηθέντες, εκεί αναπαύονται και οι μεγάλοι, οι μεγιστάνες του πλούτου, οι οποίοι όμως τι, έδωσαν τον πλούτο τους για την ανακούφιση των ανθρώπων, όπως είναι οι μεγάλοι ευεργέτες και πολλοί άλλοι. Αυτό που μας περιγράφει ο Άδης είναι ένα είδος κολάσεως λοιπόν, προγεύονται οι ψυχές. Και εκεί πέρα ο πλούσιος σήκωσε τα μάτια του, λέει, και είδε από μακριά το Λάζαρο να στέκεται μαζί με τον Αβραάμ. Και δεν μίλησε στο Λάζαρο, αλλά είπε «Πάτερ Αβραάμ, ελέησέ με». Και στείλε το Λάζαρο να βάψει το δάχτυλό του σε κρύο νερό για να ψήξει λίγο τη γλώσσα μου, γιατί εγώ βασανίζομαι μέσα στην οδύνη αυτή που υπάρχει. Τόσο μεγάλο ήταν το βασανιστήριο του πλουσίου, ώστε και μόνο λίγο νερό θα μπορούσε να ανακουφίσει αυτή την καμένη του γλώσσα, τη φρυγμένη, κυριολεκτικά, και στεγνωμένη γλώσσα του. Αυτός που είχε τόσα πλούτη, εδώ γίνεται τώρα ζήτουλας μιας σταγόνας νερού. Βλέπετε τη φοβερή αντίθεση, Και ο Αβραάμ του το απαντάει, «Θυμήσου τέκνον μου, ότι εσύ απόλαυσες τα αγαθά σου σε αυτή τη ζωή, ενώ ο Λάζαρος όλα τα κακά». Εκτός από τη συμπάθεια του Αβραάμ, τίποτα άλλο δεν μπορεί να του προσφέρει, παρά μόνο την προσφώνηση «παιδί μου». Όλα τα άλλα απαγορεύονται να πάνε προς την άλλη μεριά. Και συνεχίζει πως ο Λάζαρος εδώ παρηγορείται και αναπαύεται, ενώ εσύ υποφέρεις και οδυνάσαι. Εκτός αυτού, λέει, δεν μπορώ να σε βοηθήσω, γιατί μεταξύ μας υπάρχει ένα χάος αδιαπέραστο, ένα κενό αδιαπέραστο, τόσο αδιαπέραστο που όσοι θέλουν από τη μία μεριά να περάσουν στην άλλη δεν μπορούν. Ούτε αυτοί της κολάσεως μπορούν να έρθουν προς τα μας, αλλά ούτε και εμείς να πάμε προς εκείνους. Αυτή είναι η εντολή του Θεού. Είναι διαμπερός και από τις δύο μεριές αδιάβατο αυτό το χάος που χωρίζει τους εσωσμένους από τους κρυματισμένους. Η κόλαση και ο παράδεισος είναι αιώνια. Και κανείς δεν μπορεί από τον παράδεισο να διαπεράσει και να βγει στην άλλη μεριά. Ο πλούσιος όμως συνεχίζει την προσπάθειά του και του απαντάει «Σε παρακαλώ, τουλάχιστον, να στείλεις τον Λάζαρο στο σπίτι του πατέρα μου». Δεν τολμά, είπαμε, να παρακαλέσει τον ίδιο τον Λάζαρο, διότι τον εντρέπεται υπερβολικά, εφόσον τόσα χρόνια ήταν, τον ήξερε, τον έβλεπε, αλλά δεν τον βοηθούσε. Να πάει, λέει, στο σπίτι που υπάρχουν και άλλα αδερφιά, 5 αδερφούς έχω, λέει, και αυτοί να διαμαρτυρηθεί, να τους διακηρύξει, σημαίνει διαμαρτυρηθεί, μαρτυρήσει δηλαδή, με έμφαση να τους τονίσει τι σημαίνει αυτή η ζωή του πλούτου και της τρυφής που κάνουν και αυτοί, για να μην έρθουν και αυτοί στη χώρα των βασάνων. Και ο Αβραάμ του απαντάει, αυτοί έχουν το Μωυσή και τις προφήτες, ας τους διαβάσουν και ας καταλάβουν πώς έχει ο νόμος του Θεού από αυτούς. Ας μάθουν δηλαδή τελικά από τον Μωυσή αυτά που ο Θεός έχει πει στον Μωυσή για να τα πει στους ανθρώπους. Και αυτά είναι αρκετά για να τους διαφωτίσουν μέχρι εκείνη την εποχή, γιατί ήρθε η εποχή της Χάριτος και προσθέθηκε πάνω στον Μωυσή η Καινή Διαθήκη. Τα λόγια του Χριστού.
Είχε λοιπόν την εντύπωση ότι θα πιστέψουν αν πάει ο Λάζαρος, αναστηθεί από τους νεκρούς και πάει και τους μιλήσει. Δυστυχώς όμως, τι του λέει ο Αβραάμ, του λέει ότι όσοι έχουν κακή διάθεση θα πιστέψουν ούτε τον αναστημένο άνθρωπο που θα πάει. Αν το Μωυσή και τους προφήτες δεν τους ακούν και αν ένας άνθρωπος και δεν τους πιστεύουν, ούτε αν κάποιος αναστηθεί από τους νεκρούς θα πιστέψουν. Είδατε λοιπόν, αγαπητοί αδελφοί, πόσο μεγάλη δύναμη έχει η Γραφή και αυτό το συμπέρασμα, ώστε η Γραφή μας δείχνει ότι είναι ισχυρότερη από τον πιο σοφό άνθρωπο και διδάσκαλο. Η Γραφή φωτίζει τον άνθρωπο αφεαυτής. Αυτοί που μιλάνε με τη Γραφή ή για τη Γραφή, ή διαβάζουν ή εξηγούν τη Γραφή, δεν κάνουν τίποτα άλλο παρά να μεταφέρουν το Λόγο του Θεού στους άλλους. Είναι μεταφορείς, είναι ταχυδρομείο δηλαδή. Δεν είναι οι εμπνευστές της Γραφής. Ο άνθρωπος δεν μπορεί να εμπνευστεί αυτά που έχει γράψει ο Θεός. Γι' αυτό και εκατομμύρια υπάρχουν τα βιβλία στον κόσμο, δισεκατομμύρια βιβλία υπάρχουν, αλλά κανένα δεν έχει τη δύναμη και την αξία της Αγίας Γραφής. Και τώρα που μάθαμε ότι ο άσπλαχνος πλούσιος κολλάζεται και όσοι πλούσιοι το ακούσουν αυτό και το εμπεδώσουν, ας μην στεναχωρηθούν καθόλου. Διότι δεν εμποδίζεται αυτός καθεαυτός ο πλούτος, αλλά η διανομή του πλούτου, πρώτον, και δεύτερον, να μην γίνει ο πλούτος εμπόδιο στον πλούσιο να πάει προς τη Βασιλεία του Θεού. Είναι δύσκολο μεν να το εννοήσει ο άνθρωπος αυτό, γι' αυτό πιο ασφαλής δρόμος είναι η αποτείναξη του πλούτου από τον σοφό άνθρωπο. Γι' αυτό πολλοί άνθρωποι σοφοί αποτείναξαν τον πλούτο, τον διέθεσαν κάποτε κάποιο τρόπο, ώστε να μην έχουν αυτοί τις μέρημνες του πλούτου, αλλά να μην έχουν και τα πολλά πολλά που προσφέρει ο πλούτος. Και τα πολλά του πλούτου είναι αυτά ακριβώς που βλέπουμε εκεί στο Ευαγγέλιο. Τι βλέπουμε? Ότι αυτό συνεχώς ασχολείται με το φαγοπότι, τη μουσική και τις σωματικές ειδονές και δεν φροντίζει καθόλου ούτε να ελεήσει τον συνάνθρωπό του, ούτε καν να γυρίσει να τον δει. Δεν φροντίζει για την ψυχή του την αιώνια. Φροντίζει μόνο να ντύνεται ωραία, να παρουσιάζεται και να χειροκροτείται από τους κόλακες, τους αυλοκόλακες του, διότι σε αυτές τις περιπτώσεις μαζεύονται αυλοκόλακες και η κοροϊδία του ανθρώπου γίνεται χειρότερη. Δεν έχει κανένα φίλο κοντά του ο πλούσιος, διότι περισσότεροι από αυτούς είναι άνθρωποι σαν και αυτόν, ή μάλλον φτωχότεροι από αυτόν, οι οποίοι θέλουν να πλουτίσουν και τον μισούν κατά κάποιο τρόπο και θέλουν να το αποσπάσουν. Αλλά δεν μπορούν να το δείξουν αυτό κατευθείαν στο πρόσωπό του και έτσι προσποιούνται και υποκρίνονται ότι είναι καλοί του φίλοι, ενώ όταν πεθάνει χαίρονται. Και κοιτάνε αν έχει αφήσει τίποτε κληρονομιά σε αυτούς. Αυτοί είναι οι συνδετημόνες, αυτοί που τρώνε μαζί με τους πλουσίους και τους χτυπάνε παλαμάκια και τους λένε αστεία και οι χορευτές και η μουσική και όλοι αυτοί. Οι μουσικοί θέλουν να τραγουδήσουν ωραία για να αποσπάσουν κάποια οικονομική ωφέλεια από τον πλούσιο, να τον ενθουσιάσουν, να τον κάνουν να ανοίξει το χέρι του και να τους δώσει άφθονο το χρήμα. Και αυτό συμβαίνει και μέχρι σήμερα. Εκεί που διασκεδάζουν, όχι ο απλός κόσμος, που θα πάει μια φορά στους 6 μήνες ή μια φορά το χρόνο, αλλά εκείνοι που πηγαίνουν καθημερινώς και διασκεδάζουν με τους καλλιτέχνες, τους οποίους κολακεύουν και αυτοί δέχονται την κολακία και ανταποκρίνονται δίνοντάς τους πολλά κοπλιμέντα και πολλές ευχές. Έτσι έχουν τα πράγματα, αγαπητοί φίλοι, και βλέπουμε σιγά σιγά ότι ο χρόνος μηδενίζει αυτά τα πράγματα, τα εξουδετερώνει και την ομορφιά και τη φιλία, την ψευτοφιλία και το χρήμα το εξουδετερώνει, καθώς και το σώμα, την ηλικία. Παίρνοντας ηλικία ευτελίζεται το σώμα και η ομορφιά του ανθρώπου και μετά παθαίνει ο άνθρωπος που δεν έχει ξεφύγει από αυτά μεγάλο σοκ. Βλέποντας τις πρώτες ρητίδες, ιδίως οι γυναίκες αυτό έχουν ευαισθησία εκεί σε αυτό το σημείο,
πανικοβάλλονται. Εν πάση περιπτώσει, ας μην πιάσουμε το θέμα τώρα. Αυτό το θέμα είναι άλλο. Αλλά συνεχίσουμε στην ερημιά του φτωχού, εκείνου που δεν είχε ούτε συγγενείς και φίλους, ούτε κάποιον να τον παρηγορήσει, ούτε και γείτονες εφόσον δεν είχε σπίτι, και το χειρότερο απ' όλα, έβλεπε όλους τους κόλακες εκείνους να μπαίνουν και να βγαίνουν στο μέγαρο του πλουσίου, να χοροπηδάνε μεθυσμένοι και να τραγουδάνε και να σκούζουν, και αυτός περίμενε τα λίγα ψίχουλα που θα ρίξει από το τραπέζι ο υπηρέτης, οι υπηρέτες, οι σερβιτόροι και όλοι οι άλλοι που υπηρετούσαν τον πλούσιο στα τραπέζια του, οι μάγειρες. Αλλά όταν πέθανε, λέει, όχι ένας άγγελος, αλλά πολλοί τον μεταφέρουν με μεγάλη τιμή. Εδώ αναστρέφονται τα πράγματα. Ο άτιμος, εκείνος που δεν είχε τιμή δηλαδή από τους ανθρώπους, τώρα εδώ έρχεται και γίνεται τίμιος μπροστά στους αγγέλους. Έρχεται ο πεινασμένος και μεταφέρεται στο ουράνιο δείπνο. Ο άγνωστος από όλους, ο ξένος, μπαίνει μέσα στη συντροφιά των αγγέλων. Ο ασθενής γίνεται υγιής. Και εκείνος που αγωνίζεται, τότε στεφανώνεται μπροστά στους αγγέλους. Αλλά και ο πλούσιος σε αυτόν τον κόσμο, τώρα αντιστρέφεται η κατάσταση και γίνεται ηκέτης και γίνεται επέτης του πεινασμένου, που κάποτε ήταν ζητιάνος δικός του. Κάτω από τα πόδια του τον είχε και τώρα του ζητάει, ανοίγει το χέρι του και τον παρακαλεί τον ζητιάνο. Αλλά δεν τολμά και από ντροπή, επειδή δεν τον είχε λεήσει ποτέ, να απευθυνθεί προς αυτόν. Αλλά μέσω του Πατριάρχη, που το θεωρεί σαν μέσον δηλαδή τώρα, αφού θα του πει ο Πατριάρχης πήγαινε να βοηθήσει τον πλούσιο, τον πρώην πλούσιο, θα το κάνει ο Λάζαρος. Γι' αυτό λοιπόν απευθύνεται έξυπνα προς το μεγαλύτερο πρόσωπο, τον Πατριάρχη Αβραάμ, και του ζητάει. Αλλά τι του λέει, δεν λαβαίνεις τώρα εδώ. Γιατί ήταν πιο ευτελές, ένα ψίχουλο για μια σταγόνα νερού, εκείνος δεν έδινε ένα ψίχουλο. Τώρα δεν παίρνει ούτε μια σταγόνα νερό. Εδώ, δίπλα του καθόταν ο Λάζαρος. Και εκείνος έκανε ότι τον βλέπει, τον διεπερνούσε το μάτι του. Σαν να μην υπήρχε, ήταν αόρατος για τα μάτια του πλουσίου ο φτωχός, όπως πολύ φτωχοί είναι αόρατοι για τα μάτια των πλουσίων. Όπως πολύ μεγάλοι, ή μάλλον οι μικροί, είναι αόρατοι στα μάτια των μεγάλων. Δεν τους βλέπουν. Και τι είναι αυτοί, δεν τους έχω ξαναδεί ποτέ. Και ας μένουν δίπλα του. Αλλά αυτός, επειδή ασχολείται με τον πλούτο του, με τους φίλους του, με τη μεγάλη ζωή, έτσι, δεν βλέπει τον άνθρωπο, τον διαπερνάει το μάτι, δεν τον ενδιαφέρει καθόλου. Του είναι αδιάφορο αν υπάρχουν άνθρωποι γύρω του. Αυτός ξέρει μόνο τον κύκλο του, την άνοδό του και τίποτα άλλο. Και τις ειδονές της ζωής, τις ψεύτικες, οι οποίες αφήνουν μια γεύση στάχτης στο στόμα του ανθρώπου. Ούτε μια σταγόνα λοιπόν νερό δεν γίνεται τώρα να δοθεί για αυτόν τον άνθρωπο, ο οποίος είχε τα πάντα. Ούτε μια σταγόνα νερό. Αλλά ας κάνουμε μια μεταφορά στη δική μας την περίπτωση, για να δούμε ποιο βάθος νοημάτων μπορεί να βγάλει κανείς από αυτό το Πανεπιστήμιο της Αγίας Γραφής. Από το λόγο, ο οποίος δεν υπάρχει άλλος λόγος στη γη που να μην έχει σφάλμα, ο μόνος λόγος που δεν έχει σφάλμα είναι το Ευαγγέλιο. Ούτε ένα. Οι περιγραφές μπορεί να διαφέρουν, γιατί είναι η οπτική ματιά του καθενός που κοιτάει, και άλλος εστιάζεται σε εκείνο το γεγονός και άλλος το άλλο. Μας λέει ότι ο ληστής ή οι ληστές, ο ένας αναφέρει το ληστή εκείνον που τον ενδιέφερε, αυτόν που μετανόησε, ο άλλος αναφέρει και τους δύο ληστές.
Αυτό δεν έχει μεγάλη σημασία. Σημασία έχουν τα λόγια του Χριστού, τα οποία είναι 100% καραντί, όπως λένε και στο εμπόριο, 100% αληθινά. Γιατί ο Κύριος είναι η αλήθεια. Γι' αυτό και δεν πρέπει να λέμε ποτέ ψέματα. Ποτέ ψέματα. Γιατί, κοιτάξτε, δεν είναι το μικρό ψέμα που θα πει κανείς. Έφαγα, δεν έφαγα, πήγα, δεν πήγα. Έχω, δεν έχω. Δεν είναι αυτό. Είναι ότι ο άνθρωπος ο οποίος βρίσκεται στη διάσταση του Αγίου Πνεύματος, δηλαδή κοντά στο Χριστό και το Θεό Πατέρα και το Άγιο Πνεύμα, δεν μπορεί να διανοηθεί να πει ψέματα, διότι δεν τον αφήνει το Άγιο Πνεύμα, το οποίο βρίσκεται μέσα του σε κάποια κατάσταση. Τον εβοηθάει να είναι άψογος όσο γίνεται και στο λόγο του και στην αλήθεια του λόγου του. Άρα ο ψεύτης λοιπόν, έστω και ο μικροψεύτης, σημαίνει ότι έχει πάρει διαζύγιο με αυτό το πράγμα. Δεν τον επισκέφτεται το Άγιο Πνεύμα. Μα θα μου πει τα μικρά, τα ελάχιστα ψέματα, ας τα αποφεύγουμε όσο γίνεται. Ας καθαρίσουμε με αυτό το πράγμα που λέγεται αλήθεια και ψέμα. Θα γίνουμε 100% αληθινοί. Όχι 99 και 95 και 85. Ας προσπαθήσουμε να είμαστε άψογοι και τέλειοι, διότι αυτή τη στιγμή δεν αναφερόμαστε στους ανθρώπους που θα πούνε εντάξει, είπε ο άνθρωπος ένα ψέμα, δεν χάθηκε ο κόσμος, δεν έγινε τίποτα με αυτό το ψέμα. Όχι. Εφόσον βρισκόμαστε σε κατάσταση αγιοπνευματική, ο λόγος μας είναι ναι ή όχι. Εάν θέλουμε σε μερικές περιπτώσεις να αποκρύψουμε κάποιο γεγονός, έχουμε το δικαίωμα να βρούμε κατάλληλα λόγια, ούτως ώστε να μην ψευστούμε. Συγγνώμη. Γιατί πολλές φορές πέφτουμε στην παγίδα και εξαναγκαζόμαστε να πούμε κάτι το οποίο δεν θέλουμε να πούμε. Να μην πέφτουμε σε αυτή την παγίδα και να σκεφτόμαστε πριν μιλήσουμε. Ας πούμε, σε ρωτάει κάποιος, για που το έβαλες, και εσύ πας σε ένα γιατρό. Δεν θες να το πεις. Δεν θα απαντήσεις ευθέως, γιατί δεν υπάρχει λόγος. Θα του πεις, έχω μια επίγουσα δουλειά. Θα σου τηλεφωνήσω μετά ή θα σε δω αύριο, αν πρόκειται να τον δεις. Αν είναι ένας, όποιος δεν έχει κανένα λόγο να ρωτάει, και δεν έχει μαζί σου κάποιο λόγο, έτσι πιο σημαντικό να ξέρει που πηγαίνεις, μπορείς και να μην το απαντήσεις καθόλου. Πού πας, θα του πεις τι κάνεις, καλά είσαι, οικογένειά σου, κλπ. Δεν χρειάζεται να δίνουμε αναφορά στο τι κάνουμε και πού πάμε και τι είμαστε. Ας μην πνιγόμαστε μια κουταλιά νερό μερικές φορές, να λέμε το ψέμα για να διορθώσουμε μια κατάσταση, αλλά ας σκεφτούμε βαθύτερα και ας μείνουμε σιωπηλοί μέχρι να βρούμε την κατάλληλη απάντηση, η οποία δεν θα προσβάλλει ούτε την αλήθεια, ούτε και την ερώτηση του ανθρώπου, ούτε το πρόσωπο του ανθρώπου που ρωτάει. Κάποτε κανείς θέλει να περάσει απαρατήρητος και να κρύψει και μια ιδιότητα που έχει, το επάγγελμά του, ας πούμε. Να μην το πει, αδερφέ. Δεν έχει το δικαίωμα να μην πει τι δουλειά κάνει. Αν όμως κάποιος συνεχίσει να ενδιαφέρεται με έντιον έτσι ύφος και να του λέει «Πες μου σε παρακαλώ, γιατί μου κρύβεις αυτό το πράγμα» κλπ, μπορεί και αυτός να του πει «Κοίταξε να δεις, δεν λέγονται όλα σε όλους, έχω το δικαίωμα να έχω κι εγώ τα δικά μου». Ή μπορεί να του πεις, σε αυτή την ερώτηση εγώ δεν απαντάω. Και δεν έχει ο άλλος άλλο τρόπο, ούτε βία να εφαρμόσει, γιατί αν εφαρμόσει βία θα τον προσβάλλεις και του πεις και εσύ γιατί επιμένεις, εφόσον βλέπεις ότι δεν σου απαντώ σε αυτό το θέμα και δεν θέλω να απαντήσω σε αυτό το θέμα. Και έτσι τα πράγματα μπορεί να πάρουν μια καλύτερη τροπή και να μην λέμε συνέχεια τα ψέματα αυτά, τα οποία αν συνηθίσει κανείς μπορεί να λέει και 30 και 40 την ημέρα και να μην το καταλαβαίνει. Υπάρχουν άνθρωποι που ψεύδονται, το βλέπουμε πολλές φορές και μιλάνε στο κινητό και λέει στον Πειραιά είμαι, λέει. Και είναι στην Αθήνα. Και τον ακούστε που το λέει αυτό. Και δεν τρέπεται που τον ακούει και άλλος που λέει αυτό το ψέμα. Ας μην εμείς οι άνθρωποι που θέλουμε να έχουμε μια πνευματική πρόοδο, όσοι θέλουμε και όσοι
θέλουν, ας το ακούσουν αυτό, ας προσπαθούν να νικήσουν και αυτό τον πονηρό, το μικρό ψέμα, την μικρή τριλοποδιά που βάζει ο πονηρός πολλές φορές για να μας αναγκάσει να πούμε ψέματα. Αν πρόκειται με ένα μικρό ψέμα να σώσει τη ζωή ενός ανθρώπου, εκεί ας βάλεις το χέρι στην καρδιά και ας προσπαθήσεις να σώσει τον άνθρωπο αυτό. Αλλά αν δεν πρόκειται για κάτι τέτοιο, αν είναι κουτόψεμα δηλαδή όπως λέμε, γιατί κάθεσαι και ψεύδεσαι ασύστολα μπροστά ενώπιον ανθρώπων και αγγέλων, δεν ξέρεις ότι το ψέμα είναι του διαβόλου? Εάν δεν το ξέρεις λοιπόν, πρέπει να το καταλάβεις αγαπητέ μου, ότι το πνεύμα είναι το πνεύμα το Άγιο, δεν έχει μέσα κανένα σκουπιδάκι, είναι σαν το μάτι και δεν σηκώνει απολύτως τίποτα. Ας διορθώσουμε λοιπόν και αυτή την ατέλεια που πολλές φορές την παρατηρούμε στον εαυτό μας, γιατί ο άνθρωπος πάντοτε και όταν τα λέει αυτά και όταν έχει υπόψη του να μην ψέματα, κάποτε θα έρθει η στιγμή που θα διαψευστεί. Όλοι μας κάποτε δοκιμαζόμαστε σε αυτό και λέμε τώρα τι ήθελα και είπα αυτή την κουβέντα. Και καλά είναι να πάμε να τη διαψεύσουμε αμέσως και να πούμε όχι, σου είπα ψέματα σε εκείνο το σημείο. Δεν είχα πάει σε αυτό το μαγαζί που πήρα αυτά τα πράγματα. Πήγα και πήγα σε ένα άλλο και τα πήρα. Δεν είναι κακό. Και έτσι επανορθώνουμε και μας γίνεται και ένα μάθημα που ο άλλος μπορεί να σε προσβάλλει και να σου πούνε καλά με κοροϊδεύεις, μου πες το ένα και τώρα μου λες το άλλο. Ναι, τέτοιος είμαι. Να πέσει και η περηφάνεια μας δηλαδή. Ας πέσει εδώ η περηφάνεια μας αγαπητοί φίλοι, για να μην πέσει εκεί μπροστά στα μάτια του Θεού και των ανθρώπων και των αγγέλων και των σεσωσμένων, των Αγίων. Εκεί θα είναι φοβερό το κριτήριο. Αλλά εδώ ας είμαστε εύκολοι στο να μην περηφανευόμαστε για τις ιδιότητες και τις ικανότητες που μας αναγνωρίζουν κάποιοι άλλοι, οι οποίοι δεν τους κάνει κανένα κακό και τίποτα, δεν βλάπτονται να πούνε ό,τι θέλουν. Να σε μεγαλώσουν, να σε αυξήσουν, να σε κάνουν υπέροχο άνθρωπο. Όχι, δεν είμαστε υπέροχοι άνθρωποι, είμαστε αμαρτωλοί. Είμαστε άνθρωποι μικροί. Είμαστε άνθρωποι. Να προσέχουμε. Όπως και ο Μέγας Αντώνιος είπε, δεν σε νίκησα ακόμα σατανά, πρέπει να βγει η ψυχή μου πρώτα από το σώμα και μετά θα πω ότι σε νίκησα. Ας το θυμόμαστε αυτό. Ποτέ να μην είμαστε σίγουροι ότι πατάμε σε σίγουρο έδαφος, αλλά πάντα να κρατάμε τη συνείδησή μας και τον έλεγχο ζωντανό. Πού είναι λοιπόν εκείνοι οι οποίοι δεν διαβάζουν το Ευαγγέλιο, να δούνε εδώ τι γίνεται με τον πλούσιο αυτό της παραβολής, με τον άφρονα αυτό άνθρωπο, ο οποίος δεν βοηθούσε, οι ισχυροί οι οποίοι νομίζουν ότι αν δεν βοηθήσουν θα ξεφύγουν την τιμωρία του Θεού, των ανθρώπων την τιμωρία την ξεφεύγουν και του νόμου την τιμωρία πολλοί την ξεφεύγουν με διάφορους τρόπους. Αλλά από την άλλη μεριά που είναι και εκείνοι που αδικηθήκανε και που θέλουν να βρουν το δίκαιο τους αμέσως. Ας κάνουν λοιπόν και αυτή η υπομονή όπως έκανε και ο Λάζαρος, ο οποίος δεν βρήκε το δίκαιο του αμέσως, υπέφερε, υπέμενε και καρτερικά έφτασε να δοξαστεί. Αυτό το θέμα λοιπόν έχει πολλά σημασία. Για εκείνους που πεθαίνουν για το μεγαλεία και πάσχουν για την προβολή μέσα στα κανάλια και στις τηλεοράσεις και κάνουν τα δύνατα δυνατά να παρουσιαστούν για να πούν και αυτοί ή μάλλον να δουν τον εαυτό τους εκεί να χαρούν ότι και αυτοί είναι κάτι σπουδαίο. Ενώ δεν είναι τίποτα το σπουδαίο, γιατί η σπουδαιότητα του ανθρώπου είναι τι είναι το ποιόν του ανθρώπου, τι είναι μέσα του άνθρωπος και τι γνώμη έχει ο Θεός για αυτόν τον άνθρωπο. Όχι τι γνώμη έχουν οι άνθρωποι και οι φωτογράφοι και οι εμπειρογνώμονες αυτοί, αλλά τι λέει ο Θεός. Αυτό να μας ενδιαφέρει. Και αν είσαι ταπεινός και χαμηλά και αφανής, όπως είναι η φτέρνα του ποδιού, λέει ο Άγιος Χρυσόστομος, και τι ωραιότερο λέει από τα μάτια και τι φθηνότερο από τη φτέρνα. Και όμως όταν μπει ένα αγκάθι στη φτέρνα, τι κάνουν τα μάτια? Λένε όχι, δεν καταδέχομαι να σκύψω να δω τη φτέρνα. Προσπαθεί εκεί ο οφθαλμός με χίλια ζόρια να βρει το αγκαθάκι και να το βγάλει. Η φτέρνα λοιπόν είναι ο φτωχός.
για τον οποίο ο πλούσιος που είναι το μάτι πρέπει να διαφερθεί. Εμείς θα μου πεις, θαυμάζουμε τους πλούσιους, αγαπάμε τον πλούτο και αποστροφόμαστε τους φτωχούς και τη φτώχεια. Α, φύγε, λέει, είσαι φτωχός, τι να σε κάνω. Βάσανο είσαι. Αλλά βρίσκεται η ευτυχία του ανθρώπου στον πλούτο. Χιλιάδες περιστατικά και η ιστορία της ανθρωπότητας, θα πιάσετε να διαβάσετε, μας δείχνουν το αντίθετο. Λέει πως κάποτε ένας Άραβας είχε συντάξει τη διαθήκη του και μεταξύ των άλλων έγραψε και τα εξής. Πήρα όλη την περιουσία μου, λέει, και την έχω τοποθετήσει στη χρηματοκιβώτιο του γραφείου μου και όσα περιέχει τα παραχωρώ στον πιο ευτυχισμένο άνθρωπο της γης. Αυτό θέλω να τα κληρονομήσει. Μετά το θάνατό μου. Μετά το θάνατό του Άραβα αυτού, 10.000 άνθρωποι, λέει, έμαθαν για αυτή την ιστορία και πήγαν εκεί να διεκδικήσουν σαν πιο ευτυχείς άνθρωποι στο δικαστήριο το ποσό αυτό που υπήρχε στο χρηματοκιβώτιο. Αρχίσανε φιλονικίες, χτυπήματα, ποιος θα κάτσει πρώτος, ποιος θα μιλήσει, ποιος θα αυτό στο δικαστήριο. Έγινε ένας χαμός. Ο δικαστής λοιπόν για να προλάβει τα χειρότερα έσπευσε να δηλώσει το πλήθος ότι δεν χρειάζεται να τσακωνόσαστε, λέει, διότι ο πιο ευτυχισμένος άνθρωπος της γης είμαι εγώ ίδιος, λέει ο δικαστής. Επομένως, εσείς μην ασχολείστε και πολύ, λέει, γιατί εγώ είμαι εκείνος ο οποίος μου ανήκει ο θησαυρός, επειδή εγώ είμαι ο πιο ευτυχής άνθρωπος του κόσμου. Τι να πούνε τώρα οι άλλοι, τους την έφερε ο δικαστής. Ανοίγουν λοιπόν το χρηματοκιβώτιο για να πάρει τα διαμάντια και τα σμαράγδια και τα χρυσάφια και βλέπει μέσα άδειο, όχι μάλλον μερικά χαλίκια είχε μέσα και έγραφε ένα σημείωμα. Αν εσύ αγαπητέ μου, λέει, είσαι ο πιο ευτυχισμένος άνθρωπος της γης, ασφαλώς δεν έχεις καμία ανάγκη από τα χρήματά μου. Και έτσι την πάτησαν αυτοί, την πάτησε και ο δικαστής ο έξυπνος, διότι ο Άραβας είπε μια σωστή κουβέντα, ότι ο ευτυχισμένος άνθρωπος δεν χρειάζεται συμπλήρωμα. Η ευτυχία αυτή τον κάνει 100% ευχαριστημένο και δεν χρειάζεται να συμπληρωθεί με χρήματα, με διαμάντια και με χρυσάφια. Είναι πολύ ωραίο το παράδειγμα αυτό για εκείνους οι οποίοι προσπαθούν να αποκτήσουν πάση θυσία πλούτο. Και τι δεν κάνουν οι άνθρωποι για να αποκτήσουν πλούτο. Είναι λυπηρό και για κλάματα. Αυτό μπορεί να κάνει ο άνθρωπος, συγγνώμη, συγχωρέστε με. Είναι για κλάματα λοιπόν και λυπηρό αυτό που προσπαθεί ο άνθρωπος για να γίνει πλούσιος και σπουδαίος. Και όπως μας είπε ο Κύριος, είναι εμπόδια αυτά στην ορθή οδό, στο δρόμο προς την ουράνιο βασιλεία του, και ο πλούτος και οι δονές και ο εγωισμός και αλίμονος τον άνθρωπο που παγιδεύεται στα δίχτυα αυτά του κακού και γίνεται και αιτία να αμαρτήσουν και άλλοι και να παγιδευτούν και άλλοι και να δώσουν το κακό παράδειγμα και αυτό το κακό παράδειγμα να διαιωνίζεται στην ανθρωπότητα. Θα ήταν συμφερότερο σε έναν άνθρωπο που σκανδαλίζει, λέει ο Χριστός, να δέσει μια ονική μιλόπετρα, μια τεράστια αυτή τις πέτρες που είχαν παλιά που τρίβανε το μήλο, το στάρι από κάτω. Καλύτερα λοιπόν να δέσει μια τέτοια 2 τόνων πέτρα και να πάει να πέσει στη θάλασσα παρά να σκαρδαλίσει τους μικρούς ανθρώπους, τους νέους δηλαδή θέλει να πει, ή τα παιδιά ακόμα, τα οποία βρίσκονται στον δρόμο του Θεού και αυτός τα παρασύρει και τα βγάζει από εκεί με έναν οποιοδήποτε τρόπο σκανδαλισμού. Αξίζει να πεθάνει καλύτερα αυτός ο σκανδαλιστής παρά να ζει. Αν πεθάνει, αν αυτοκτονήσει δηλαδή, θα είναι καλύτερα για αυτόν παρά αν συνεχίζει να σκανδαλίζει τους ανθρώπους. Αυτό είχαμε για σήμερα, αγαπητοί φίλοι, γιατί και έχουμε και τη συνέχεια που ολοκληρώνει το θέμα. Αλλά ο χρόνος δεν μας φτάνει να ολοκληρώσουμε. Ας πούμε όμως μόνο ότι ο πλούτος έχει τόσα κακά, έχει τόση πνευματική αδράνεια και καθυστέρηση, που πραγματικά δεν αξίζει ο άνθρωπος να συσσωρεύει πλούτο. Και αν τον πάρει τον πλούτο κληρονομικά,
Θα πρέπει να προσέξει πάρα πολύ, μην ξεγλιστρήσει και αλλάξει τον τρόπο της ζωής του λόγω των χρημάτων. Γιατί τα λεφτά άλλαξαν πάρα πολλούς ανθρώπους. Ανθρώπους συνετούς τους έκαναν να χάσουν την ψυχή τους, γιατί τους μπέρδεψαν μέσα στα γρανάζια αυτής της ζωής του πλούτου, η οποία φέρνει στο τέλος σαν κρεατομηχανή τον άνθρωπο στο μηδέν. Ας έχουμε πίστη λοιπόν στα λόγια του Χριστού, διότι η πίστη μετακινεί και βουνά. Η πίστη, λέει ο Χριστός, μπορεί να πάρει ένα βουνό, και ένα βουνό, να το πετάξει στη θάλασσα, αλλά και ένα δέντρο να πάει να το φυτέψει, λέει, μέσα στη θάλασσα. Ένα δέντρο μπορεί να το πάρεις από το βουνό και να το φυτέψεις με την πίστη σου μέσα στη θάλασσα. Ας έχουμε λοιπόν τα λόγια του Χριστού μας μέσα μας να δουλεύουν όπως δουλεύει ο σπόρος στην καλή γη και είναι σίγουρο ότι θα φέρει καρπό πολύ και μεγάλο και για μας και για όλους τους ανθρώπους που βρίσκονται γύρω μας, διότι αυτή η σοφία και η καλοσύνη του ανθρώπου ακτινοβολεί σαν καλό παράδειγμα και προς τους άλλους και γίνεται μεγάλο το καλό και το όφελος όλων των ανθρώπων. Να είστε καλά, μέχρι την επόμενη εκπομπή, αν θέλει ο Θεός, θα είμαστε μαζί. Χαίρετε, Κύριε.